Χρήστο, δύο γκολ σήμερα στο σημερινό παιχνίδι για την ομάδα σου. 3-0 η νίκη, σε ένα αρκετά έτσι παιχνίδι με πολλά νεύρα. Εντάξει, ένα δυνατό παιχνίδι, ντέρμπι όπως όλοι γνωρίζουμε. Αρκετά δυνατό, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι τα Μάλια. Στο πρώτο μήχρονο ήταν μοιρασμένο. Το δεύτερο μήχρονο ήταν την κατοχή λόγω και που μείνουν εκτούσαν οι παίχτες λόγω της κόκκινης κάρτας. Είμαστε μια χαρά. Την νίκη εμείς θέλαμε και το πετύχαμε. Αυτό κρατάμε. Παρά το γεγονός όμως ότι κερδίζατε με ένα 0, είδαμε ότι στο δεύτερο μήχρονο δεν μπήκατε τόσο δυνατά όσο στο πρώτο μέρος όπου είχατε πετύχει και το πρώτο γκολ. Και υπήρξαν κάποιες φάσεις από τον πάνω μου που θα μπορούσε να ισοφαρίσει. Εντάξει, τα πρώτα 5-10 λεπτά, όταν παίζει με λιγότερους παίκτες, είναι με πιο πολύ πάθος μπαίνουν να διεκδικήσουν κάτι. Εμείς όντως είχαμε μια ψυχρολουσία τα πρώτα 5-10 λεπτά, αλλά εντάξει, μετά επανήλθαμε. Για τη φετινή πορεία της ομάδας τι μπορούμε να πούμε? Πλέον έχετε φτάσει στους 19 βαθμούς, έχετε κάνει συνεχόμενες νίκες. Πού το αποδίδεις αυτό εσύ, την καλή παρουσία στα τελευταία παιχνίδια? Εντάξει, η ομάδα είναι πολύ καλά. Έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα ωραία πράγματα, είμαστε στη δεύτερη θέση αν γνωρίζω καλά. Είμαστε ένα δυνατό σύνολο το οποίο δεν έχουμε γίνει ακόμα ομάδα 100% και πιστεύω στη συνέχεια θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Το που μπορεί να φτάσει η Χερσόνησος για φέτος? Εντάξει, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Μεγάλα λόγια δεν λέμε, δουλειά και στον επόμενο αγώνα βλέπουμε.